πλήρως εξασφαλισμένη είναι η πορεία του ηλεκτρικού συστήματος και η ανάπτυξή του στην Ελλάδα, καθώς η διαδικασία για την παραχώρηση του 24% της ΔΕΗ σε επενδυτή κρίνεται ως απόλυτα επιτυχημένη, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ Δημήτρη Μπλάνα, ο οποίος αναφέρθηκε στις προοπτικές σύζευξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια συνάντησης των εκπροσώπων διαχειριστών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Ήταν απόλυτα επιτυχημένη η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθούν μερικά βήματα ακόμα για την οριστικοποίηση. Καταρχήν όμως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Ήταν απόλυτα πετυχημένη. Το 24% πρακτικά θα έχουμε έναν παθητικό επενδυτή. Και ταυτόχρονα τα δίκτυα, ο ΑΔΜΙΕ παραμένει στον έλεγχο του δημοσίου. Ο κύριος Πλάνας ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με στόχο την μεγιστοποίηση του διασυνοριακού εμπορίου με μεγάλα οικονομικά ωφέλη για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και κατ' επέκταση τις εθνικές οικονομίες των χωρών της περιοχής.